συνέχεια θα ακούσουμε τον γέροντα Γαβριήλ, σας φτιάχνω και την ατμόσφαιρα έτσι, να μας μιλά όχι μόνο για την έννοια των Χριστουγέννων, τι σήμαινε για την ανθρωπότητα και τι σημαίνει σήμερα, αλλά και παίρνοντας αφορμή από αυτή τη μεγάλη γιορτή, τι θα μπορούσαμε να πούμε και για άλλα θέματα. Τον ακούμε λοιπόν. Παιδίωνε γεννήθη ημί, Υιός και δόθη ημί, εις Αιού προφητεία. Μεγάλο και πολυδιάστατο το μήνυμα των αγγέλων στους ανθρώπους ποιμένες της Βηθλεέμ. Παιδίων εγεννήθη ημί, Υιός και δόθη ημί. Κάπου μέσα στα κείμενα της Αγίας Γραφής διαβάζουμε ότι από τότε που ο άνθρωπος έχασε την επαφή του με τον Θεό, από τότε που η επικοινωνία του με Αυτόν σχεδόν έσβησε, ο κόσμος πάλιωσε, σάπησε στο πέρασμα των αιώνων. Και ο Απόστολος Παύλος σημειώνει με έμφαση ότι όλη η κτήση περιμένει με νοσταλγία την ελευθερία των τέκνων του Θεού, τη στιγμή δηλαδή που ο άνθρωπος θα γίνει πάλι άνθρωπος στην πληρότητά του, με όλη την ωραιότητα και την δόξα που περικλεί η κλίση του. Και βλέπουμε ότι μια νέα εποχή έχει αρχίσει, βλέπουμε ότι ο παλιωμένος κόσμος μας, για τον οποίο ο μέγας και φοβερός Θεός ήταν απόμακρος, ξεχασμένος, έχει φτάσει στο τέλος του. Ο Θεός λοιπόν, εν μέσω ημών, αυτό είναι και το νόημα του ονόματος του νέου παιδιού, Εμμανουήλ. Ο Θεός μαζί μας, αυτό θα πει. Ο κόσμος μας δεν είναι πλέον ο ίδιος. Ζούμε πια σε έναν κόσμο στον οποίο ο Θεός έχει έρθει. Η ίδια η ζωή έχει έρθει. Η ίδια η αιωνιότητα. Ωστόσο, ήδη από τώρα ο Θεός, είναι με θυμόν, είναι μαζί μας. Ήδη μας έχει δοθεί μία άποψή του τι είναι άνθρωπος, πόσο μεγαλειώδης είναι ο άνθρωπος λόγω της κλίσεώς του και τι μπορεί να γίνει για τις μετοχής του με τον Θεό. Πρέπει πια να το έχουμε καταλάβει, αφού το κατάλαβαν και οι φιλόσοφοι και οι αρχαίοι και οι πρόγονοι μας έγραψαν μία τραγωδία σαν αυτή του προκυνθέα Δεσμότη, ότι η αυτολύτρωση δεν μπορεί να γίνει. Δεν λυτρώνεται ο άνθρωπος από μόνος του. Έχει την ανάγκη του λυτρωτή και του σωτήρος του, του ίδιου του Θεού. Όμως, περιμένει διακριτικά ο Θεός να του δώσουμε τον εαυτό μας, να απαντήσουμε στην αγάπη του με την αγάπη μας και την εμπιστοσύνη του με την πίστη μας εις Αυτόν που έστειλε το μοναδικό σωτήρα των Υιών του. Ας επιστρέψουμε λοιπόν στον ίδιο εν μέσω ημών παρόντα Κύριος, τον Εμμανουήλ, δια να φύγει η καταχνιά και ο ύπερθεν των κεφαλών ημάς φόβος και να ανατείλει η ελπίδα. Δόξα το Θεό για την αγάπη του. Δόξα το Θεό για την εμπιστοσύνη του στον άνθρωπο. Δόξα το Θεό για την άγκυρα της ελπίδος που μας έδωκε. Και αυτή είναι ο Εμμανουήλ. Ο εστί με θερμιναγόμενο, με θυμών ο Θεός. Δύο λόγια θα ήθελα να πω εκτός του χειρογράφου, ότι αυτό το παιδί που γεννιέται και εδώ θυμίζει, τι είναι αυτό το παιδί. Το παιδί αυτό δεν είναι το τροφαντό με τα ρόδινα μαγουλάκια και τα παξιμάδια στα μπουτάκια του και γυμνό, όπως το δείχνουν οι δυτικές θρησκευτικές εικόνες. Αλλά όχι εικόνες. Δεν είναι αυτό το παιδί που είναι μέσα σε μια φάτνη, το ότι γεννήθη στη φάτνη που μπαίνει το άχυρο για τα ζώα, μας είναι γνωστό. Βλέπετε όμως ότι η πατερική θεολογία και η ορθόδοξος αγιογραφία που με τον χρωστήρα της που είναι βουτυγμένος στα δάκρυα της μετανοίας των αγιογράφων, όπως τη ύμνη η κάλαμος αυτή που γράφει ο αγιογράφος μας ή ο υμνογράφος είναι βουτυγμένη στα νάματα και στα δάκρυα της μετανοίας των ανθρώπων. Είναι η εμπειρική αυτή θεολογία της άσκησης και όχι του σχολιού, η σχολαστική
θεολογία της λύσης. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι το παιδί αυτό δεν είναι το παιδί το δικό μας, δεν είναι όποιο και όποιο παιδί, είναι το ξεχωριστό παιδί. Είναι εκείνο το παιδί που θα γίνει σκάνδαλο και πρόκληση για όσους δεν αγαπούν τον Θεό. Ξεκινάει με την απεικόνισή της η Θεία Γέννηση, όχι σε φάτι, αλλά σε σαρκοφάγο. Δηλαδή, αυτό το σπαργανωμένο και όχι γυμνό και σύστατο παιδί, διότι εσπαργάνωσε αυτό εν ράκι σε κουρέλια. Αυτή η ταπείνωση συμμεγίστη, αυτή η αφαίρεση της ελευθερίας κινήσεως του παιδιού, να το σπαργανώσεις σαν να είναι τα σάβανα, τα οθόνια που έχουμε δει στην Ανάσταση του Λαζάρου. Μια συνήθεια την οποία οι Εβραίοι είχαν υιοθετήσει από τους Αιγυπτίους που σπαργάνωναν, σαβάνωναν τις μούμιες, βάζοντας μέσα τη φιελίδια με διάφορα ελιξίρια στα διάφορα μέρη του σώματος, ώστε αν επιστρέψει η ψυχή πουλή και αναγνωρίσει το σκήνομα, να μπορούν αυτά τα ελιξίρια να θέσουν και πάλι σε κίνηση το μηχανισμό του σώματος, και αυτά τα φάστιωναν με τα οθόνια. Από εκεί το υιοθέτησαν και οι Εβραίοι. Άρα το θέμα είναι η προσδοκία για Ανάσταση. Μίζων Αθανασίας η Ανάσταση. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είναι σπαργανωμένο το παιδί. Και στα κουρέλια αυτά, αλλά όχι στη φάτνη, το ξέρουμε. Μας το είπε ο Ευαγγελιστής, είναι γνωστό, αλλά σε μία σαρκοφάγο. Για να καταλάβουμε και να επιστήσει ο γεωγράφος την προσοχή μας, ότι τούτο το παιδί που γεννιέται θα πεθάνει, όπως όλοι όσοι γεννιόνται θα πεθάνουν. Για να λάβουμε υπόψη μας ότι ο αθάνατος δέχεται τον θάνατο. Και αυτό είναι η συνείδηση συνειδητά Χριστούγεννα. Και το παιδί αυτό γνωρίζει ήδη με την γέννησή του το διωγμό, διωγμό του Ηρώδη. Ήδη γνωρίζει την προσφυγιά, να είναι ξένος στην Αίγυπτο, και αυτή η κατάσταση του ξένου εν μέσω ξένων είναι η τοποθέτηση του Κυρίου ήδη με την φυγή του στην Αίγυπτο. Και όλη τη ζωή θα είναι μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Όταν έρθει η ώρα του, όπως λέει, τότε δεν θα φύγει. Μέχρι τότε φεύγει. Δεν φεύγει γιατί είναι δηλός, αλλά έχει την στρατηγική του. Φεύγει για να έρθει και πάλι δυνατότερος. Πριν τον λιθοβολήσουν θα φύγει, για να ξαναγυρίσει, και θα φύγει για να ξαναγυρίσει πάλι τελικά με την ένδοξό του Ανάσταση. Πού? Εκεί που πάει στη Γεστημανή για να παραδοθεί ή να πληρωθεί η προφητεία, είναι ότι είναι η ώρα του γάμου του, για να πατρευτεί την Εκκλησία, την ύφη του, την οποία και αυτήν την ύφη θα την αφαιρέσει με Θεία Οικονομία από την πλευρά του νέου Αδάμ, όπως την πρώτη νύφη την Εύα από την πλευρά του Αδάμ. Έτσι από αυτόν τον νέον Αδάμ, τον Χριστό, θα αφαιρεθεί η νέα νύφη, η Εκκλησία, με το αίμα και το είδωρ το οποίο εξήλθε. Διότι το μεν είδωρ θα είναι η βάπτιση, το δε αίμα η Θεία Κοινωνία, δηλαδή η Εκκλησία του νέου Αδάμ, πάλι από τις πλευράς αυτού. Και με αυτόν τον τρόπο, αυτό το παιδί, στην φάτνη, στη σαρκοφάγο, προμηνύει έναν θάνατο με μία επιστροφή και πάλι, αλλά με τον θρίαμβο ότι έχει στυλέψει, λαιλατίσει τον Άδη, διότι είναι η Ανάστασή του. Και μετά θα φύγει πάλι με την ανάληψή του, για να ξαναέρθει εις την Δευτέρα και ένδοξο αυτού παρουσία. Και μέχρι τότε ας ευχόμεθα πάντοτε να είναι ο Εμμανουήλ, ο μεθυμών με εμάς μαζί ο Θεός,
να είναι πάντα μαζί μας, αλλά αυτό προϋποθέτει και μία ανταπόκριση. Να είμαστε εμείς ανοιχτοί γι' αυτό. Και αντί για να είναι πλέον το παιδί που προκαλεί κάθε σατανά από τον Ηρώδη μέχρι τον Μάρξ και μέχρι κάθε αντίχριστο, αντί για πρόκληση να είναι για μας η πρόσκληση για την Βασιλεία την δική του. Και το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ιωάννου αναφέρεται σε μία τρομερή έννοια, σε έναν λόγο, σε μία λέξη και μόνο, για την οποία έχουν γραφεί εκατομμύρια τόμοι για τη λέξη αυτή τη μία. Λόγος. Και ο λόγος σάρξ εγένετο. Τι είναι λόγος? Ο λόγος λοιπόν είναι αυτό το οποίο απασχόλησε όλους τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Ιδιαίτερα δε τον σκοτεινό φιλόσοφο, όπως τον αποκαλούν, τον Ηράκλητο. Λόγος λοιπόν είναι αυτό το οποίο ο νους εκφέρει δια της γλώσσης, και είναι όλα τα νοήματα του νοός, εάν αυτό το «ον» με τα δυο πόδια έχει καν νουν και δεν είναι μόνο ορμέμφυτο. Αυτός ο νους λοιπόν, το χαρακτηριστικό για τον άνθρωπο από όλα τα άλλα τα ζώα που δεν έχουν νουν, εκφέρεται προς τα έξω και επικοινωνεί για όλα του τις σκέψεις, αισθήματα και νοήματα δια του λόγου. Άνευ του λόγου εγένετο ουδένερο γέωνα, γράφει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Άρα εν αρχή είναι ο λόγος, η σοφία του Θεού η απόλυτη. Και ο λόγος είναι προς τον Θεό, προς τον Θεό, προς την κυρία Ρίτσα. Όχι παρά την Ρίτσα, προς, είναι κίνησης, είναι αγαπητική σχέσης του Λόγου του Θεού που είναι ο Χριστός προς τον Πατέρα Θεό, διότι ο Θεός Πατέρας γεννάει τον Λόγο του Υιό και εκπορεύει το Πνεύμα το Άγιο. Μία είναι η πηγή, ο Πατήρα. Αυτός ο Λόγος λοιπόν, αυτή η απόλυτη σοφία που δεν μπορούμε να την γράψουμε ούτε σε κομπιούτερ ούτε σε τίποτα, σάρξ εγένετο. Έγινε άνθρωπος και εστίνωσε εν ημίς και έζησε μεταξύ μας, αλλά σκηνείται έκατσε. Για ποιο λόγο? Αυτό έγινε σαν σήμερα και όχι ακριβώς την ίδια ημερομηνία. Είναι άλλο μεγάλο θέμα που πρέπει να το μιλήσουμε. Γιατί γιορτάζουμε αυτό το γεγονός, τη σάρκωση του λόγου στις 25 Δεκεμβρίου, είναι άλλο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αυτή η σοφία, η απερινόητη, η ακατάλητη, η αδιανόητη, γίνεται σάρκα, γίνεται άνθρωπο και εσύ μαζί μας. Εκ Παρθένου Μαρίας. Από μια Παρθένα. Γιατί? Γιατί ο πατέρας του είναι αυτός στους ουρανούς. Και είναι άρευστη η σύλληψη. Και είναι άσπορος η σύλληψη από την πλευρά της μάνας του. Είναι αμήτωρο από πλευράς πατέρος και απάτωρο από πλευράς της μητέρας του. Αυτό είναι το ακατάληπτο μυστήριο που σταματάει ο ανθρώπινος νους, αλλά θα πούμε και αν έτσι μας τα λένε οι πατέρες Εκκλησίας, για να το πιστέψουμε, να μας πούνε τουλάχιστον για ποιο λόγο έγινε αυτό το αδιανόητο. Τον λόγο τον ακούσαμε σήμερα, όπου αντί για το Τρισάνιο, Άγιος ο Θεός, ο χορός έψελε «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν ανεδίσαστε» και όχι το Τρισάνιο ύμνο. Γιατί? Εκεί είναι η απάντηση. Για να καταλάβουμε επιτέλους πού πάμε και γιατί πάμε στην Εκκλησία. Πάμε για αυτά τα νόημα. Διότι ο Θεός
είναι ο τρελός εραστής, όπως τον αποκαλούν οι πατέρες της Εκκλησίας. Είναι ερωμένος, έχει εραστεί ποιον, την ψυχή μας, τη διεφθαρμένη, την ξεπεσμένη, την ανήμπορη, την καχεκτική, την έχει ερωτευτεί και είναι μανικός εραστής. Έτσι τον λένε κατά λέξη οι πατέρες. Και από τον έρωτά του τα παίζει κορώνα γράμματα. Γίνεται άνθρωπος για να με σώσει εμένα και να μου δείξει τον τρόπο. Να, κι εγώ έχω σάρκα. Πώς ζω, σύσαι κι εσύ έτσι σαν και εμένα και θα βρεις την βασιλεία των ουρανών. Όχι εκεί που ρέει μέλι και γάλα και τον παράδεισο όπως τον βλέπουν οι ανόητοι άνθρωποι, ο παράδεισος δεν είναι τόπο, είναι τρόπος. Είναι μια κατάσταση ευτυχίας απερίγραπτης. Θα τη ζήσεις αυτή την ευτυχία. Πότε? Μετά τη Δευτέρα Παρουσία? Όχι. Από εδώ ξεκινάει ο παράδεισος. Από εδώ. Και πού είναι? Εντός ημών. Ζήσε όπως ζω εγώ, λέει ο Χριστός, και θα το δεις το παράδεισο. Κάνε το λόγο μου του Ευαγγελίου πράξη σου και κάθε πράξη που είναι ακριβώς όπως το Ευαγγέλιο είναι και μία γένα Χριστού. Αυτή είναι η Χριστούγεννα. Το να κάνουμε το λόγο του Ευαγγελίου πράξη μας. Όχι τα μελομακάρονα, ούτε τα λαμπάκια. Λοιπόν, και δίνει την απάντηση. Όσοι εις Χριστόν, αυτός πήρε τη σάρκα. Με το Πνεύμα το Άγιο τον συνέλαβε η Παναγία στη μήτρα της. Γιατί? Για να γίνουμε εμείς θεοί κατά χάρη. Και πώς μπορούμε να γίνουμε? Μας έδειξε τον τρόπο. Το ξεκίνημα μας το έδωσε. Για να μπορούμε να έχουμε online γραμμή που λένε τώρα πια οι νεοεποχήτες. Ποια είναι? Το βάπτισμα. Όσοι Χριστόν εβαπτίστημε, Χριστόν ενεδύθημε. Όσοι εβαπτίστητε, ενεδύσαστε. Ντυθήκατε. Μία ζακέτα, ένα κουστούμάκι, το ταγεράκι της κυρίας Ρίτσας εδώ σήμερα, πανέμορφο, το ντύνετε και αυτό το ταγεράκι που ντύθηκε μετά τη βάπτιση λέγεται Χριστός. Καλά. Και τι είναι αυτό? Το δυσμό δεν το βλέπω. Πού να το δούμε? Η πίστη μας ότι ναι, πιστεύω ότι αυτός ο Ιησούς, επειδή είναι Χριστός και χρησμένος, ετάφει στον τάφο, έτσι όπως εγώ ο νουνός βουτάω το παιδί μέσα στην κολυμπήθρα και το βγάνω, έτσι το κάνω αυτό για να δείξω ότι πιστεύω, ότι έτσι ακριβώς πιστεύω ότι ο Χριστός ετάφει και ανέστη. Αυτή η πίστη μου είναι το ένδυμα που λέγεται Χριστός. Και κάθε βάπτισμα είναι μια ταφή του παλαιού ανθρώπου όπου βγαίνει από τον τάφο αυτό της μήτρας της μάνας μας Εκκλησίας που είναι η κολυμπήθρα, βγαίνει εν Χριστό. Και από εκεί και πέρα μπορεί να πει πλέον τον Κύριο και Θεό. Ούτε Αντωναή, ούτε Κύριο, ούτε Γιαχβέθ, ούτε τίποτα, αλλά μπορεί να τον πει Αβά Πατέρα. Αυτό λοιπόν γίνεται σήμερα, διότι σήμερα αυτός γίνεται αδερφός μας. Και αφού γίνεται αδερφός μας, εμείς σαν αδέρφια του έχουμε δικαίωμα να τον πούμε Πατέρα. Παραμένουμε όμως σε αυτό το δώρο το μεγάλο της ταφής μας στην κολυμπήθρα και της αναστάσεώς μας. Όχι. Γι' αυτό το λόγο και οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ήταν σοφότατοι και δεν κοιτούσαν να ζωγραφίζουν ζωγραφιές θρησκευτικές, αλλά κοιτούσαν να θεολογήσουν την αγιογραφία, όπως τη βλέπετε εδώ, είδατε τη Χριστουγεννιάτικη, και η θεολόγηση είναι. Το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε ότι γεννήθηκε και τον ανέκλυνε αυτό. Δηλαδή τον ξάπλωσε σε μία φάτη. Δηλαδή σε ένα πέτρινο γούρνα που τη σκάβουν για να βάλουν μέσα το άχυρο. Αυτή είναι η φάτη. Το ξέρουμε, το λέει το Ευαγγέλιο. Αφού το ξέρουμε, πρέπει να μας το ζωγραφίσει ο ζωγράφος. Όχι.
Τι μας ζωγραφίζει ο ζωγράφος? Αντί για τη Φάτνη μας ζωγραφίζει μια σαρκοφάγο. Και έτσι το παιδί σπαργανωμένο στα κουρέλια δρακεί. Ράκι, ράκι, ράκος λένε, με ράνο, κουρέλι λένε, μέσα στα κουρέλια, στα ράκι, είναι σπαργανωμένο. Του αφαιρείται η ελευθερία. Γιατί άραγε, όπως και οι γιαγιάδες σπαργανώναν τα σπάργανα και το τυλίγανε. Γιατί, για να θυμόμαστε ότι αυτό το παιδί που γεννιέται δεν είναι το παιδί μου, ούτε το παιδί σας. Είναι ο Θεός, ο οποίος δέχτηκε να γεννηθεί. Εκεί γιατί πρέπει να τον δείξω, στη σαρκοφάγο, στον τάφο, βέβαια, γιατί ό,τι γεννηθεί θα πεθάνει. Άρα αυτός ο Θεός δέχεται να γεννηθεί. Του τέστη δέχεται να πεθάνει. Και εκείνα του τα σπάργανα προεικονίζουν τα σάβανα. Για θυμηθείτε τις επικονίες του Λαζάρου που είναι τυλιγμένος όπως οι μούμιες με τα οθόνια. Έτσι συνήθως. Έτσι λοιπόν αυτά τα σπάργανα είναι για να μας πούνε ας τα γλέδια και τα ρεβελιόν και σκέψου κάποιον άλλον που δεν έχει να φάει σήμερα και σκέψου ότι αύριο εκείνος εκεί δέχτηκε να γεννηθεί, δέχτηκε να πεθάνει, πίστεψε στο θάνατό του αλλά και την Ανάστασή του. Αν πίστεψε, τότε όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενετήσαστε. Μπείτε λοιπόν στην σαρκοφάγο. Ποιον? Τον παθόν. Τα πάθη μας να τα θάψουμε και να πεθάνουμε πριν πεθάνουμε, ώστε να μην πεθάνουμε όταν πεθάνουμε. Αυτή είναι η καλή Χριστούγεννα. Οι πράξεις μας, κάθε μία πράξη μας που διηγείται από τούτο το νου, να είναι ο νους καθοδηγημένος από το Ευαγγέλιο. Και τότε κάθε εν Χριστώ πράξης είναι μία Χριστούγεννα. Εύχομαι λοιπόν σε όλους μας αυτή τη συνείδηση και όχι τα τραλαλά και τις γαλοπούλες, αλλά σας εύχομαι εκ βάθους καρδίας καλή Χριστούγεννα, ώστε όλοι να μπορούμε να πούμε όπως είπε και ο Κώστας Αβά Πατέρα μας το Θεό και όχι Αφέντη και Δεσπότη. Ό,τι κρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Της υπρός εμένομεν Χριστέ, ότι ο
Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.